Στην αρχή μου φαινόταν βουνό. Σας λέω, 14 χρόνια κοιμήθηκα στο λιμάνι στον Πειραιά. Ναι, αλλά στην αρχή ήταν λίγο βουνό, αλλά μετά σιγά σιγά συνήθισα. Το να είναι κάποιος άστεγος είναι συνήθεια. Αυτό μας είπε ο κύριος Δίνος με το παρατσούκλι Πτέραρχος. Έχω το καροτσάκι, το μεταλλικό, αυτό το οποίο μαζεύεται, το καροτσάκι μαζεύεται και το κλείνω μέσα. Το κλείνω για να μην έρθει κανείς την ίστα που κοιμάμαι και μου το βουτήξει το καροτσάκι. Δίπλα σας έκτα. Εδώ είναι η μαξιλαροθήκη. Ως άστεγος εδώ και 22 χρόνια έχει βρεθεί σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Είναι πασίγνωστος στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ πάνω από 10 χρόνια βρίσκεται στο Ηράκλειο όπου κοιμάται στα παγκάκια. Δεν φοβάσαι το βράδυ? Όχι, συνήθισα, δε. Είμαι που λένε σκουριασμένη καραβάνα. Δεν φοβάμαι, όχι. Έχω κάνει παντού. Οπότε και δουλεύατε στο μετά. Συνήθρευση στην Πειραιά. Ναι, και στο Κιλκής πολλά χρόνια. Στο Κιλκής. Σε τι τομέα? Στο Κιλκής, στο σιδηροδρομικό σταθμό. Κοιμόμουν μέσα στην αποθήκη του σιδηροδρομικού σταθμού. Τα παιχνίδια της ζωής δεν λύγησαν το χιούμορ του. Στο στρατό υπηρέτησε εθελοντάκι στην πολεμική αεροπορία. Τρία χρόνια, 33 μήνες. Μίχιο στρατολόγο στο γραφείο του. Μου λέει: εγώ τέτοιον αετό του δημοτικού πρώτη φορά συναντώ, μου λέει. Και από σήμερα θα σε έχω στο γραφείο μου, μου λέει. Τον συναντήσαμε σε παγκάκι έξω από τις εγκαταστάσεις του παλιού κτέλ στην Παραλιακή. Στο βοηθητικό χώρο. Στο παλιό το κτέλ. Αλλά τώρα με βγάλαν έξω γιατί θα κάνουν ανακαίνιση για αρχαιολογικό μουσείο. Μου είπανε και πρέπει να εκενώσετε, μου λένε, το δωμάτιο. Μέσα σε χρονικό διάστημα 6,5 ετών έχουν χαθεί ο πατέρας μου, η μητέρα μου αλλά και τα δύο μου τα αδέρφια. Μας εξιστόρισε πτυχές της ζωής του, όπως τα χρόνια στο Κιλκής, όπου διέμενε σε αποθήκη σιδηροδρομικού σταθμού και πως απεργαζόμενος στην ίδρυυση βρέθηκε ως λατζέρης και μετέπειτα ως εργάτης κουβαλώντας βαλίτσες σε αεροδρόμιο. Πότε εδώ, πότε εκεί. Και ήμουν προσωπικός φίλος, να σκεφτείτε, με τον γαμπρό του Αριστοτέλη Ωνάση, τον κύριο Θεόδωρο Γαροπαλίβη. Με πήρε στο παλιό το ελληνικό το αεροδρόμιο. Όχι στο ανατολικό σας φίλο. Εκεί ήμουν στις βαλίτσες. Τι στο Μομπαρνέ, στο καζίνο, τι στη λάτζα. Ο κύριος Δίνος είναι ηλικίας 72 ετών, ενώ η πενιχρή σύνταξη του ΟΓΑ των 340 ευρώ δεν αφήνει στον ίδιο περιθώρια για ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. Μπάνιο πηγαίνω μέσα στη θάλασσα κάθομαι. Λοιπόν, έχω συνηθίσει. Δεν μπορώ να πηγαίνω ξενοδοχείο γιατί χρειάζονται. Και όπως μας περιγράφει με αξιοπρέπεια, θεωρεί τον εαυτό του τυχερό, καθώς εξασφαλίζει φαγητό μέσα από το πρόγραμμα σύντησης των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού. Μακάρι, λέω ρε Ντινούλη μου, καμιά φορά προσεύχομαι. Μερικοί συνανθρωποί σου, αν μπορούσαν να σε, λιγάκι να σε βοηθούσαν εδώ, έστω και στο Ηράκλειο. Μου λένε, ποιο είναι που θέλετε να σας βοηθήσουμε. Αυτό που με αφορά είναι η οικονομική περίπτωση.